η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να συνεχιστεί και λίγο η ζωή, ρε Κώστα. Δηλαδή, ο έρωτας πρέπει κάποια στιγμή να. Σε όλες τις εκπομπές μιλάμε για έρωτα. Ο έρωτας, ο έρωτας. Έχω βαρεθεί. Ο έρωτας, ο έρωτας. Ναι, για αγάπη δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή, δεν μιλάει κανείς για αγάπη, δεν αφορά κανέναν η αγάπη. Η συντροφικότητα. Νομίζεις ότι. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω απάντηση. Όχι, δεν έχω απάντηση καλή. Δώσε μου. Ότι αν είσαι ερωτευμένος, αγαπάς. Ενώ αν αγαπάς μόνο, δεν σημαίνει ότι είσαι ερωτευμένος. Αν είσαι ερωτευμένος, δεν αγαπάς, γιατί έχει να κάνει μόνο. Ο έρωτας είναι προσωποκεντρικό. Με τον εγωισμό μόνο. Βέβαια. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και ο συνδυασμός, έτσι. Υπάρχει. Να σε ο συνδυασμός γίνεται μετά από χρόνια, νομίζω. Μετά από. Για να μιλήσουμε σοβαρά. Νομίζω ότι γίνεται μετά από τριβή, μετά από κατανόηση. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι, όταν αρχίζουν να συνεννοούνται, να τα βρίσκουν, να επικοινωνούν, εκεί χάνονται. Αυτό βλέπω. Κατάλαβες, και είναι λίγο λάθος αυτό, γιατί. Μήπως, δεν ξέρω, γιατί είχες πει κάποια στιγμή σε μια σου συνέντευξη ότι τα χειρότερες στιγμές της ζωής σου ήταν το διαζύγιο σου και το στρατιωτικό σου. Ναι, αλήθεια. Το διαζύγιο γιατί το πέρασες άσχημα, αν επιτρέπετε. Γιατί δεν ήθελα. Δεν ήθελες να χωρίσεις. Ναι. Μάλιστα. Τι συμβαίνει όταν ένας από τους δύο δεν θέλει να χωρίσει, περνάει δύσκολα. Περνάει δύσκολα. Όχι, όταν δεν θες να χωρίσεις και φεύγεις ο ίδιος, έτσι. Δεν το αυτό είναι ακόμα αυτό. Πιο δύσκολο. Δεν την ξέρω την ιστορία σου. Όταν δεν θες να χωρίσεις. Ναι, μάλλον δεν την ξέρω ούτε εγώ την ιστορία μου. Συγγνώμη, πώς γίνεται να μην θες να χωρίσεις και να φεύγεις εσύ. Γιατί υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, εξωγενείς και εσωγενείς, που δεν σου επιτρέπουν να μείνεις. Δεν ήθελες λοιπόν να χωρίσεις. Πόσο καιρό σου πήρε να το πάρεις απόφαση ότι χώρισες. Ένα χρόνο. Και τι συνέβη σε αυτόν τον ένα χρόνο. Ο Κώστας, ας πούμε, διελειμμένος να πίνει. Όχι, 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 όχι. Εγώ πίνω όταν είμαι καλά. Πίνω όταν είμαι καλά. Ναι. Όταν είμαι χάλια δεν πίνω. Είναι δύσκολο για. Τώρα είναι μια χαρά. Δεν ξέρω τα πράγματα. Δεν ήξερα τότε ότι μου πέφτουν τα μαλλιά και τέτοια, αλλά δεν ήξερα ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους έτσι όπως πρέπει. Και τώρα είναι μια χαρά. Και εγώ με την Αμέλεια είμαστε μια χαρά. Και η κόρη μου είναι μια χαρά. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές. Υπήρξαν. Που συμβαίνει για ένα παιδί που είναι χωρισμένο. Για το παιδί ή για μας. Για το παιδί. Όχι, σε εμάς όχι. Επειδή συνεννοηθήκατε. Ναι, το παιδί μάλιστα. Δεν πήρε χαμπάρι τίποτα, ναι. Μεταξύ σας τώρα είστε καλά. Πολύ. Υπήρξε περίοδο που δεν ήσασταν καλά και. Αμέ. Μέχρι να διευθετήσει τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Να μπουν σε ένα βλάκι. Τι συμβαίνει σε ένα ζευγάρι που δεν είναι καλά μεταξύ τους και πώς πρέπει να προστατέψουν το παιδί να μην το καταλάβει. Να μην γίνεται τίποτα μπροστά στο παιδί. Όταν είναι να τα κάνουν έξω. Όταν λέμε έξω από το σπίτι, πραγματικά έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι. Ναι, ναι. Φίλε, τα λερωμένα παπούτσια έξω από το σπίτι. Επειδή δεν ήξερα την ιστορία σου, μου φαίνεται σχεδόν απίθανο αυτό που μου είπε. Να μην θες να χωρίσεις και να φύγεις. Γιατί το να θες να χωρίσεις και να φύγεις, αυτό είναι normal. Ναι. Ή ο ένας ή ο άλλος μπορεί να μην ταιριάζουν πια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, είναι αντρικό αυτό που σου λέω. Είναι αντρικό, αλλά τώρα σε μια εκπομπή δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Είναι αντρικό πολύ. Το κάνεις μόνος σου για να μην φέρεις σε δύσκολη θέση. Τον άλλον. Ναι. Ή άλλους. Ή άλλους.